Την ακολουθία της Αναστάσεως του Κυρίου παρακολούθησε με ευλάβεια η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Στη Μητρόπολη Αθηνών παρακολούθησε την ακολουθία της Ανάστασης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με την Ανάσταση του Κυρίου γεμίζει και πάλι ελπίδα η ψυχή μας. Εύχομαι το Αναστάσιμο Φως να γίνει οδηγός για όλους μας προς ένα κόσμο χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και μίση, με αγάπη και κατανόηση για τον συνάνθρωπο. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, παρακολούθησε την ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Καρδιανής Τίνου και έψαλε το Χριστός Ανέστη. Στο Αναστάσιμο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη των ευάλωτων. Η παράδοση επιβάλλει αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα να τις περνάμε μαζί με τους αγαπημένους μας. Η σκέψη μας όμως πρέπει να τρέχει πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αυτούς που περισσότερο παρά ποτέ αυτές τις μέρες χρειάζονται τη στήριξή μας, αλλά και σε όλες και σε όλους τους ενστόλους μας, αυτούς που νύχθα μέρα και αυτές τις Άγιες Μέρες αγωνίζονται προκειμένου όλες και όλοι να είμαστε ασφαλείς. Στην Κέρκυρα, όπου βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης, μαζί με τον σύζυγό του έλαβε το Αναστάσιμο Φως ο Στέφανος Κασελάκης. Αγάπη, αλληλεγγύη και ειρήνη στον κόσμο. Ειρήνη στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε αμάχους συνανθρώπους μας. Μπορεί να είναι μακριά από εμάς εδώ στην Ελλάδα σήμερα σε μια χαρμόσυνη στιγμή, αλλά δεν πάει να είναι συνάνθρωποι μας. Και δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να σκοτώνονται με αυτόν τον βάναυσο τρόπο. Πρέπει να έχουμε ειρήνη στην Παλαιστίνη. Στη Μητρόπολη Αθηνών έκανε Ανάσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού σηματοδοτεί τη νίκη της αλήθειας κάτω του ψεύδους, της αγάπης κατά της μυσαλλοδοξίας και του θριάμβου της ζωής πάνω στο θάνατο. Το μήνυμα αυτό είναι διαρκές και πανανθρώπινο. Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες χρόνια πολλά. Μηνύματα για το Πάσχα απίφθηναν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Το τέλος του Γολγοθά, η Ανάσταση, βρίσκεται στα δικά μας χέρια με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Και η Ανάσταση του Κυρίου να γίνει Ανάσταση ψυχών και Ανάσταση του έθνους. Αυτές τις μέρες της αγάπης θα παλέψουμε για ισότητα, ειρήνη, δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Εύχομαι χρόνια πολλά. Στο Καστελόριζο βρέθηκε για την Ανάσταση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενώ σήμερα επισκέφθηκε πλοίο του πολεμικού ναυτικού και το φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγίστη. Με τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που υπερασπίζονται μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές για την πατρίδα μας. Το ευρύτερο συγκρότημα του Καστελορίζου, τα όρια προσανατολάς της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής επικράτειας.